Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με μια ιδιαίτερη γλώσσα. Αφορά βεβαίως την ελληνική γλώσσα, αλλά την νοηματική και ασφαλώς όχι καμία άλλη ξένη γλώσσα. Όμως εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Γιατί? Γιατί μας αφορά. Δεν αφορά μόνο τον κόσμο των κωφών, έχουμε να δούμε το ρόλο του διερμηνέα, τις κοινωνικές συνέπειες, οικονομικές, αλλά και άλλα θέματα τα οποία πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν, όμως θα δούμε ότι όχι μόνο δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά θα πρέπει να μας απασχολούν, αλλά εδώ εμείς φιλοδοξούμε να σας δώσουμε και το ερέθισμα να δείτε ίσως ότι μπορεί να διαφέρει και εσάς. Κοντά μας ο κύριος Στρατής Σημαντήρης, που για δεύτερη φορά τον έχουμε στην εκπομπή μας, εκλεκτός φίλος, ένας άνθρωπος πολύ τάλαντος και πολύ άσχολος, εκτός από θεολόγος, οικονομολόγος και ελεκτής εναερίου κυκλοφορίας, τώρα που αποστρατεύτηκε είναι και υποψήφιος διδάκτορ διερμηνείας της ελληνικής νοηματικής, υποψήφιος διερμηνέας, όχι διδάκτορ, εν τη ρήμη του λόγου. Σε κάθε περίπτωση εδώ τον έχουμε, θα μας τα πεις αγαπητέ Στρατή. Ξεκαλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά που έχουμε εδώ. Πραγματικά χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν να μιλήσουν μέσα από ένα έργο και όχι να μιλούν με λόγια απλώς και να μένουμε στον τύπο. Σε εποχές δύσκολες είχαμε μιλήσει και για τον εθελοντισμό, τον ανέδειξες μέσα από την κουβέντα μας, πάλι με δράσεις συγκεκριμένες. Είναι εποχή που πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε, να δούμε τον συνάνθρωπό μας και να δούμε όμως και άλλες πτυχές, αλλά και ενδιαφέροντα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα το σημερινό μας θέμα, που όπως είπαμε αφορά την διερμηνεία όσον αφορά την ελληνική νοηματική γλώσσα, έτσι. Ακριβώς. Υποψήφιος διερμηνέας. Ίσως κάποιος να μην το έχει ακούσει. Όμως είμαι σίγουρος ότι μέσα από την κουβέντα μας πάρα πολλοί θα ενδιαφερθούν να μάθουν περισσότερα, να μάθουν πληροφορίες που ίσως και να είναι ένα βήμα να δουν και αυτοί τι ακριβώς είναι. Να μάθουν και τη νοηματική. Έτσι. Ευχαριστώ αρχικά για την τιμητική αυτή πρόσκληση στο πρόσωπό μου να βρεθώ σήμερα εδώ και να παρουσιάσουμε μαζί ένα θέμα που, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν είναι άγνωστο, είναι σε μερικούς γνωστό, σε άλλους λιγότερο γνωστό ή άγνωστο. Αλλά γιατί είναι δύσκολο να το σκεφτεί κανένας αυτό? Όχι, απλά δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας γιατί δυστυχώς θεωρούμε πάρα πολλά πράγματα αυτονόητα στη ζωή μας. Αυτονόητα. Για παράδειγμα, το ότι ήρθαμε σήμερα εδώ, εσύ και εγώ, έτσι θεωρείται αυτονόητο. Αλλά το ότι ξεκινήσαμε, σηκωθήκαμε, κουνήσαμε το ένα πόδι πρώτα μπροστά και μετά το άλλο πόδι μπροστά, και για να έρθουμε εδώ, είναι... το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτονόητο. Και όμως δεν είναι αυτονόητο, έτσι. Είναι δώρα, δεδομένα άνωθεν όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε έτσι, όπως είπαμε και στην αρχή, για την νοηματική γλώσσα και ιδιαίτερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, για τις κοινωνικές επιπτώσεις, τη συμβολή του διερμηνέα στην οικονομία της χώρας, πώς οι κοφοί εντάσσονται στην κοινωνία μας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, ίσως δεν φτάνει και μία εκπομπή, αλλά θα μπορέσουμε έτσι νομίζω εν συντομία να αναπτύξουμε ορισμένα πράγματα. Το μόνο σίγουρο και με τη δική σου παρουσία είναι ότι η εκπομπή αυτή σίγουρα θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πράγματα που δεν έχουμε διεισδύσει ακούγοντας για την κοινωνία των κοφών, για ακριβώς, παράδειγμα. Ακριβώς. Το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία όμως αξίζει να το δούμε και να διεισδύσουμε και να χνηλατίσουμε τον κόσμο αυτό. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά έτσι δύο λόγια, να ξεκινήσουμε λίγο για όσους ίσως δεν το άκουσαν, με την ιστορία της νοηματικής γλώσσας. Δεν είναι παντομήμα. Αυτό είναι ένα λάθος που πολλοί θεωρούν. Βέβαια, πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούμε παντομήμα. Για παράδειγμα, αν είναι μικρά παιδάκια κοφά και θέλουμε να τους παρουσιάσουμε μια ιστορία, ένα παραμυθάκι. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η νοηματική γλώσσα είναι μια αυτόνομη γλώσσα. Αυτόνομη γλώσσα. Ακριβώς, με τη γραμματική της, με το συντακτικό της, τη δομή της. Μια καθαρή γλώσσα. Και όταν λέμε ελληνική νοηματική γλώσσα, θα ρωτούσε κάποιος φίλος μας, η κάθε γλώσσα έχει και την ξεχωριστή έκδοση της στη νοηματική. Δική της νοηματική. Δεν θα το έλεγα ότι είναι έκδοση της κάθε μιας γλώσσας, είναι ξεχωριστή. Απλά η νοηματική γλώσσα στο κάθε κράτος έχει τη δική του νοηματική γλώσσα. Υπάρχει και διεθνής,
Αλλά εμείς με αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ελληνική και είναι ένα πάρα πολύ... Είναι κάτι που ίσως να μην το ξέρουμε οι περισσότεροι. Σαφώς. Είναι πολύ λογικό αυτό το ερώτημα και εγώ όταν πρωτομπήκα στον κόσμο της νοηματικής γλώσσας μου έκανε εντύπωση γιατί μιλάγαμε για ελληνική νοηματική γλώσσα και όχι γενικά. Αλλά ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα να σας δώσω γι' αυτό είναι ότι τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου είναι 24, ενώ το λατινικό αλφάβητο είναι 26. Άρα αμέσως δεν θα μπορούσαν να συμβαδίσουν η ελληνική με την αγγλική, παράδειγμα, ή την ιταλική νοηματική γλώσσα. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά ότι οι έννοιες που χρησιμοποιούμε, τα νοήματα που χρησιμοποιούμε, έχουν να κάνουν με την κουλτούρα, με τον ελληνικό πολιτισμό, με την Ελλάδα. Ένα απλό παράδειγμα, το Πάσχα. Είναι αυτό, το τσουγκρίζω τα αυγά. Πώς να το παρουσιάσει στους ξένους. Ή ο Μάρτιος, ο μήνας, που είναι από την παρέλαση. Άρα κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το έχει ένας ξένος. Γι' αυτό λοιπόν η κάθε μια χώρα, επειδή έχει τις δικές ιδιαιτερότητες, έχει και τη δική της νοηματική γλώσσα. Ακριβώς. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι όταν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ δύο μερών, λένε είναι διάλογος κοφών. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί αν κάποιος μπει μέσα στον κόσμο των κοφών, βλέπει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει ένας πλεονασμός επικοινωνίας. Αν είναι σε μια παρέα κοφών και τους βλέπεις πώς μιλάνε και συνεννοούνται, είναι κάτι το καταπληκτικό. Απλώς δεν έχουμε ανοίξει την πόρτα να μπούμε στον κόσμο τους. Ακριβώς. Για να δούμε πραγματικά πόσο θόρυβο κάνουν. Ακριβώς. Να το πούμε έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αλήθεια, αγαπητέ στρατή, έτσι, τώρα μου δίνεις την αφορμή να σε ρωτήσω. Εσύ, σαν στρατή Σημαντήρης, που έχεις κάνει και κάνεις τόσα πράγματα, είσαι πολύ τάλαντος και πολύ άσχολος, είχες κάποιο οικογενειακό, έτσι, ιστορικό με κοφάλαλους που απετέλεσε και την αφορμή να ασχοληθείς? Όχι. Να το πούμε και αυτό, γιατί ναι, να το πω. Κάποιοι θα λένε ότι ο άνθρωπος αναγκάστηκε να μάθει. Σωστό. Γιατί το στενό του περιβάλλον είχε ένα θέμα και έπρεπε να βρει κάποια λύση. Υπάρχουν, καταρχάς να πω ότι ο σωστός, ο δόκιμος πλέον όρος δεν είναι κοφάλαλος, είναι κοφός, γιατί δεν είναι ότι είναι άλαλοι, λαλιά έχουν. Λαλιάς. Υπάρχουν και κοφάλαλοι, αλλά εμείς μιλάμε για τους κοφούς αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Προσωπικά, μάλλον πριν ξεκινήσω προσωπικά εγώ για το έκανα, να πω ότι αυτοί οι οποίοι μαθαίνουν τη νοηματική γλώσσα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τον αρχικό μου δάσκαλο της νοηματικής γλώσσας. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όντως στο περιβάλλον τους κάποιον συγγενή κοφό. Ένα παιδί, γονέα, σύζυγο, αραβωνιαστικό, φίλο, οτιδήποτε. Μάλιστα. Και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ο δεύτερος λόγος, που επίσης πολλοί το κάνουν, είναι κυρίως απόφοιτοι κάποιων παιδαγωγικών σχολών, υπηαγωγών ή φιλολόγων, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στα ειδικά σχολεία. Άρα πρέπει να γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα για να μπορέσουν να διδάξουν εκεί. Σαν ένα επιπλέον επαγγελματικό προσόν. Ακριβώς. Μάλιστα. Και ο τρίτος λόγος, στον οποίο ανήκω και εγώ, είναι γιατί σε κάποιον απλά αρέσει αυτή η γλώσσα και θέλει να μπορεί να επικοινωνεί με τους κοφούς και όχι να βοηθάει τους κοφούς με την έννοια της λύπης, ότι οι κακόμοιροι να τους βοηθήσουμε. Δεν ισχύει ποτέ κάτι τέτοιο. Απλά βοηθάει τους κοφούς όπως βοηθάει και τους ακούοντες. Στο ίδιο πράγμα να μπορούν να επικοινωνήσουν και αυτός είναι και ο ρόλος του διερμηνέα εν πωλής, στο να μπορεί ακριβώς να είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ ακούοντος και κοφού, ώστε να μπορεί αυτό να υπάρχει. Αυτό είναι και ένα μήνυμα που μπορούμε να το δώσουμε και από την αρχή, ίσως, ότι η κοινωνία, η κοινότητα των κοφών δεν έχει ανάγκη το νύχτο μας, έτσι. Φυσικά. Αλλά την επικοινωνία. Ακριβώς. Αρκεί να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τον τρόπο. Και να μπορέσουμε να μπούμε, να μας αποδεχθούν και να μας δεχθούν και να έχουμε πλέον την επικοινωνία. Οπότε αυτό είναι και μια πραγματική πρόκληση, έτσι, να μπορέσεις να μάθεις τη γλώσσα τους. Σαφώς. Για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις. Η κοινότητα των κοφών, εγώ εντάξει, συναναστρέφομαι πάρα πολλούς κοφούς. Περισσότερο αυτή τη στιγμή έτσι είμαι στο σύλλογο Εφαθά. Είναι η Αγία Εφαθά, έτσι είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανικός, ας το πούμε, σύλλογος των κοφών. Ανάμεσα στους 3-4 που υπάρχουν εδώ στην Αθήνα. Και πραγματικά είναι μια τόσο όμορφη παρέα, δύο φορές τη εβδομάδα που συναντώμεθα και έρχονται όλοι οι κοφοί εκεί, όλοι, όποιος μπορεί κάθε φορά. Ναι. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Κάνουμε εκδρομές, συζητάμε, τρώμε όλοι μαζί, βγαίνουμε για καφέ.
είναι ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική εμπειρία, πιστεύω. Η Αγία Εφαθά. Ακριβώς. Η οποία... Ο σύλλογος ονομάζεται Εφαθά. Ναι. Απλά το όνομα είναι από την Αγία Συνδέεται Εφαθά. Συνδέεται με κάποια αντίστοιχη έτσι, κόφωση που υπήρχε στο πρόσωπο της Αγίας. Συνδέεται με κάτι τέτοιο. Το όνομά της. Το όνομα του συλλόγου. Ναι, για να είμαι ειλικρινής αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Γιατί δεν το έχω ακούσει κι εγώ, έτσι. Ναι. Μήπως κάποιος Όχι, εγώ όταν πρωτοάκουσα, νόμιζα ότι είναι αρχικά η λέξη Εφαθά. Όμως μπήκα στο διαδίκτυο και το έψαχνα, είναι η Αγία Εφαθά, την οποία είχε... Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είχε... Όποιος θέλει, λοιπόν, τον Χριστό, φίλος μας έτσι, να το ψάξει. Είχε, ναι, την επαφή και την είχε έτσι... βοηθήσει, αλλά αν ήταν στον κόσμο των κοφών ή όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω. Υπάρχει ο Άγιος Μάρκος ο κοφός, έτσι, γιορτάζει 2 Ιανουαρίου, ο οποίος ήταν κοφός και αγίασε, έτσι, και υπάρχουν δηλαδή κοφοί και θα το δούμε και στην συνέχεια, την ιστορία, έτσι, πώς μπαίνουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τομέα. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, επανερχόμενοι πάλι, λέμε ότι είναι μια γλώσσα η οποία έχει, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, έτσι, γλωσσολογικές, ανταποκρίνεται στα παγκόσμια κριτήρια των ανθρωπίνων γλωσσών και έτσι με αυτή μπορούν οι κοφοί να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ακούσουν τραγούδια, να τραγουδήσουν οι ίδιοι, να παρακολουθήσουν θέατρο, να λογοτεχνία, να διαβάσουν, να πάνε στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Είναι πραγματικά καταπληκτικό αυτό το να μπορέσει να πας στην εκκλησία μέσα και να ακούσει τη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα, να καταλάβεις. Εδώ αναδεικνύεται και ο σημαντικότατος ρόλος του διερμηνέα, λοιπόν. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί όταν πηγαίνουν, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία, είναι όταν έχουν ένα γάμο, μια κηδεία, ένα οποιοδήποτε μυστήριο, θα πρέπει κάποιος να τους εξηγεί τι γίνεται. Έτσι. Και αυτά που εμείς δυστυχώς, να τα αυτονόητα που λέγαμε πριν, δεν πάμε στην εκκλησία, ας πούμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο παπάς ή ο ψάλτης. Φανταστείτε πόσο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα ακούσουν. Έτσι, ειλικρινά, τώρα αυτό είναι συγκλονιστικό που λες, γιατί δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε, όπως είπαμε, τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Όμως άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που έχουν μέσα τους τη φλόγα της πίστεως, θα αναζητήσουν και έχουν όμως την ιδιαίτερη αυτή της κόφωσης την ιδιαιτερότητα, θα αναζητήσουν το διερμηνέα γιατί θέλουν να επικοινωνήσουν με το Θείο, να συμμετέχουν στα μυστήρια. Και να προχωρήσω και ακόμη περισσότερο που μου έκανε εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν πηγαίνω, γιατί έχουμε 2 φορές το μήνα εδώ στην Αθήνα Θεία Λειτουργία στην νοηματική γλώσσα, με διερμηνία στην νοηματική γλώσσα, η διερμηνία ξεκινάει από τη δοξολογία και μετά. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι πάρα πολλοί κοφοί έρχονται από την αρχή, από τον όρθρο και κάθονται και προφανώς δεν ακούνε τίποτα. Όμως είναι μέσα στην εκκλησία και προσεύχονται και παρακολουθούν. Δηλαδή, ίσως πραγματικά μας δίνουν πολλά μαθήματα σε όλους εμάς. Πράγματι, μας δίνουν μαθήματα με την εκοφαντική σιωπή τους. Ακριβώς. Πράγματι, έτσι. Πολύ συγκινητικό. Mm-hmm. Ωραία, να συνεχίσουμε. Εγώ θα ρώταγα τώρα, μπαίνοντας ή συζητώντας για την ιστορία της νοηματικής γλώσσας, δεν έχω έτσι διαβάσει ιστορικά πότε άρχισε να υφίσταται. Μπορούμε η να ελληνική, δούμε... ας πούμε, αλλά και γενικότερα, πότε έτσι, άρχισε να συστηματοποιείται, δηλαδή. Ακριβώς. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε, που βλέπουμε στα βιβλία... Και οι παλαιότερες γενναίες που πέρασαν των κοφών, πώς αντιμετώπιζαν την επικοινωνία τους, όλα αυτά είναι ίσως θα έκανε ενδιαφέρον. Σίγουρα. Ιστορικά. Βλέπουμε στα βιβλία, έτσι, στα έργα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα κτλ, αναφορές πάνω σε κοφούς, ότι υπήρχαν έτσι κοφοί άνθρωποι. Ναι. Όμως μπορούμε να πούμε ότι τον 18ο αιώνα άρχισε σιγά σιγά έτσι η εκπαίδευση των κοφών παιδιών στις χώρες της Ευρώπης. Για την Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες αρχίσαν το 1907, και, δηλαδή πολύ πρόσφατα σχετικά, έτσι, και το πρώτο σχολείο το 1923 ιδρύθηκε εδώ στην Αθήνα, το πρώτο σχολείο κοφών. Πώς ξεκίνησε, έτσι, ένα πολύ σύντομα να το πούμε, ότι το 1938 υπήρχε ένας κατηχητής, ο Νικόλαος Γρεκός, μετέπειτα ο Θιβών και Λεβαδίας Νικόδημος, ο ίδιος δηλαδή, ο οποίος χειροτονήθηκε, έγινε ιερέας και ιεράρχης. Αυτός λοιπόν ως κατηχητής ήταν στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, στα Πετράλωνα. Εκεί λοιπόν είχε ένα παιδάκι από τα παιδιά
τα κατηχητόπουλα και του λέει το παιδάκι αυτό, κύριε, του λέει, μπορώ να φέρω εδώ και το αδελφάκι μου που είναι κοφό. Του λέει άλλος, βεβαίως, να το φέρεις. Γιατί ακριβώς δεν κοίταγε εκείνη τη στιγμή την αναπηρία, αλλά έβλεπε το πρόσωπο και πόσο ανάγκη, καταλάβαινε, έχει αυτό το παιδάκι να έρθει σε επαφή με την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας αυτή την επαφή, άρχισε ο μεν κατηχητής να δίνει στο παιδάκι τις αλήθειες της πίστεώς μας, το δε παιδάκι να μαθαίνει στον κατηχητή τη γλώσσα του. Έτσι άρχισε να συστηματοποιείται σιγά σιγά η ελληνική νοηματική γλώσσα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν με πολύ λίγα λόγια έτσι, η ιστορία της νοηματικής, για να μην πλατιάσουμε λίγο σε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε περισσότερο στα υπόλοιπα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ειλικρινά και πολύ συγκινητικό, γιατί βγαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο αυτής της κουβέντας που κρύβει η νοηματική γλώσσα, έτσι. Που ίσως κάποιους στο άκουσμα να μην μας αφορά καταρχάς. Είπαμε κάποια πράγματα έτσι, ιστορικού ενδιαφέροντος, όμως να έρθουμε στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Έχουμε τους κοφούς που μέσα είτε σε ατομικό είτε σε επίπεδο κοινοτήτων μπορούν και εκφράζονται και οργανώνονται, έτσι. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους κοφούς ή στις κοινότητες τους με την κοινωνία? Ναι. Ξέρετε πολύ καλά, όλοι το ξέρουμε, έτσι, από την γραφή που λέει, είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον. Δηλαδή, από όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, θέλει την παρέα. Θέλει, όλοι μας θέλουμε την παρέα. Αυτή λοιπόν η ανάγκη έτσι, για ταύτιση με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια χαρακτηριστικά, οθεί πολλούς στο να δημιουργήσουν ή να αναζητήσουν κάποιες ομάδες ανθρώπων. Και όλοι μας συμμετέχουμε στην καθημερινότητά μας σε κάποιες ομάδες ανθρώπων, θέλοντας και εμείς. Πού ζούμε, είναι μια ομάδα, με ποιον ζούμε, πού δουλεύουμε, με ποιον περνάμε τις ελεύθερες ώρες μας, όλα αυτά σχετίζονται με ομάδες ανθρώπων. Και εμείς είμαστε σε κάποια ομάδα. Παράδειγμα, λέει κάποιος, είμαι δάσκαλος. Να, η ομάδα των δασκάλων. Έτσι. Είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός, είμαι Κρητικός, είμαι παντρεμένος. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά κάποιων ομάδων. Άρα όλοι μας λοιπόν ανήκουμε μέσα σε κάποιες ομάδες. Και αυτές οι ομάδες μπορεί να είναι άλλοτε να έχουν έτσι, επίσημο χαρακτήρα. Εργάζομαι στον τηλεοπτικό διάβλο Αχυλό. Ένα σημαντικό, έτσι. Μπορεί να εκφράζει μια επιθυμία. Θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να μπω σε αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι κάτι περιστασιακό, πίνω καφέ με μια παρέα. Ναι. Μπορεί να είναι εκούσια, είμαι Έλληνας Ορθόδοξος. Ή μπορεί να είναι και ακούσια, είμαι άνδρας, είμαι γυναίκα. Ναι. Ανάλογα. Είναι ομάδες όλες αυτές. Άρα λοιπόν η ομάδα ορίζει ποιοι είμαστε ως άτομα. Έτσι. Να δούμε και τι είναι η κοινότητα. Όπως είπατε, η κοινότητα των κοφών, το είπαμε και πριν. Κοινότητα γενικά είναι ένα σύνολο ομάδων. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες έχουν μία αλληλεπίδραση, κατοικούν σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, έχουν κοινούς δεσμούς και θέλουν να πετύχουν κάποιους κοινούς στόχους. Κοινά ενδιαφέροντα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή που αποτελούν την κοινότητα έχουν κάποιους κοινούς τρόπους επικοινωνίας, όπως είναι η γλώσσα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός τους. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι κάποιες αλληλένδετες έννοιες. Η γλώσσα, τι είναι? Είναι ένας κώδικας, η κάθε γλώσσα, έτσι, είναι ένας κώδικας με τον οποίο παρουσιάζουμε τις διάφορες ιδέες στον κόσμο. Αυτός είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Και χρησιμοποιείται η γλώσσα ως ένα μέσο επικοινωνίας. Αυτό είναι στην καθημερινότητά μας, να μεταδώσουμε πολιτισμικές γνώσεις, να επικοινωνήσουμε με τον δίπλα μας. Εκτός βέβαια από την λεκτική επικοινωνία, είναι και ο τρόπος που συνήθως κάποιος κινεί το σώμα του, το κεφάλι του, η γλώσσα του σώματος, όπως έτσι λέμε. Και να συμπληρώσω έτσι αυτά τα γενικά, για να μπούμε λίγο στους ορισμούς, ας το πούμε έτσι. Η κοινωνία, είπαμε ότι έχει πολλές ομάδες, διαφορετικές κοινότητες. Κάποιες από αυτές τις κοινότητες είναι και οι κοινότητες των κοφών. Που ανήκουν οι κοφοί. Υπάρχουν και κάποιοι ακούοντες μέσα στις κοινότητες αυτές, μπορούν να μπουν εφόσον γνωρίζουν την νοηματική γλώσσα, είναι ένα απαραίτητο προσόν για να μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κοινότητα. Κυρίως όμως είναι οι κοινότητες των κοφών. Μάλιστα. Εμείς θα τους θεωρούσαμε
οι ακούοντες ή και αυτοί που ζουν δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που έχουν την κόφωση, θα τους θεωρούσαμε ως δίγλωσσους, δηλαδή, έτσι, για να γίνει πιο... Ναι, το να είναι κάποιος δίγλωσσος, το να είναι δίγλωσσος μπορεί να σημαίνει μια γλωσσική ικανότητα, έτσι, η οποία έχει ένα ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Μπορώ να μιλάω δύο γλώσσες, οτιδήποτε. Άρα, δίγλωσσος μπορώ να πω ότι είναι εκείνος ο οποίος μαθαίνει και χρησιμοποιεί δύο γλώσσες. Μία είναι η μητρική γλώσσα του καθενός μας. Αυτή τη στιγμή η ελληνική νοηματική γλώσσα είναι ελληνική γλώσσα. Άρα μιλάμε για μία γλώσσα. Είναι μία γλώσσα. Είναι άλλη μεν γλώσσα, ελληνική όμως γλώσσα. Αν μπορεί, είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν έκφρασης και επικοινωνίας της ελληνικής γλώσσας, έτσι, για να δεν το ξεκαθαρίσουμε. Διαφέρει από τον γραπτό λόγο, ο οποίος είναι μία μορφή επικοινωνίας που είναι ο ίδιος ο προφορικός με άλλο τρόπο. Αυτή είναι, ξεχωρίζει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ερχόμαστε τώρα στον τόπο μας εδώ. Μιλήσαμε για τις κοινότητες και για την κοινότητα των Ελλήνων κοφών. Των Ελλήνων οι κοινότητες παντού υπάρχουν και σωστό. Εκφράζονται και στον χώρο των κοφών. Αυτές ξεκινούν και οργανώνονται και σε μικρές ηλικίες ώστε να ενταχθούν αυτές οι κοινότητες και να μεγαλώσουν μετά παίρνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση και τα μορφωτικά εργαλεία, γιατί ασφαλώς και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εργαστούν, έτσι. Ακριβώς. Άρα αυτό πώς χτίζεται, αν έρθουμε στην Ελλάδα τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα. Πράγματι, από όταν γεννηθεί κάποιος άνθρωπος και διαπιστωθεί ότι είναι κοφός, μπορεί να μπει μέσα στην κοινότητα των κοφών. Και ανάλογα, γιατί σε μια κοινότητα μέσα υπάρχουν και τα υπάρχουν παιδιά. Αυτές οι υποδομές να ενταχθεί κανείς άμεσα. Ναι, 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 βέβαια. Αυτό πλέον, εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι θέλημα των γονέων, έτσι, ναι, ναι, θα το εντάξουν. Υπάρχουν οι... Δυστυχώς, βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να εντάξουν το κοφό παιδί τους μέσα στην κοινότητα των κοφών. Θεωρούν ότι είναι άρρωστοι η κοφή, ότι μάλιστα, είναι ένα ιατρικό περιστατικό, ότι πρέπει να τους κάνουμε καλά, ότι μάλιστα, πρέπει να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε καλά, ενώ δεν είναι έτσι, δηλαδή δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι... Δεν θέλουν να το πιστέψουν. Ακριβώς. Ότι υπάρχει αυτό το, ναι, πρόβλημα, τέλος πάντων. Ακριβώς, αυτή η ιδιαιτερότητα. Και δεν το εξωτερικεύουν και δεν αναζητούν... Αυτό είναι θέμα των γονέων, πώς θα μεγαλώσει το παιδί, βέβαια. Έχω δει προσωπικά, έτσι, νέο άνθρωπο, 30 ετών, κοφό, ο οποίος δυστυχώς λόγω οι γονείς του τον είχαν περιορίσει και όταν πήγα να του μιλήσω εγώ στην νοηματική γλώσσα ταραχθήκαν και μου λένε μην του κάνεις έτσι, μην του κάνεις νοήματα, δεν ξέρει νοηματική γλώσσα. Γιατί? Για να μην δούνε γύρω ότι μιλάει στην νοηματική γλώσσα, διότι έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι ένα σε μέσα από την κουβέντα βγήκε και ένα θέμα το οποίο καλό είναι που το αναδεικνύουμε. Διότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις αγγυλώσεις. Ακριβώς. Και να μπορέσουμε να τους εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία και η γλώσσα είναι το κλειδί της επικοινωνίας. Σαφώς. Για να μπορέσουν να είναι χαρούμενοι. Γιατί ο ίδιος εσείς και βλέπεις καταστάσεις, ακριβώς, πόσο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι όταν επικοινωνούν. Πάρα πολύ. Και το συγκεκριμένο άτομο για το οποίο τώρα δόθηκε ευκαιρία και μου ήρθε στο μυαλό. Σε κουβέντα που είχα μαζί του, είδα πόσο ήταν στενοχωρημένος, διότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ούτε με τους κοφούς ούτε με τους ακούοντες. Ναι. Ακριβώς γιατί δεν του είχαν μάθει την νοηματική γλώσσα. Αυτό είναι και το ερώτημα στις κλειστές κοινωνίες και παλαιότερα. Ναι, ήταν σε μια μικρή πόλη. Πραγματικά αυτή η απομόνωση ήταν τραγική για αυτά τα άτομα. Όπως είπαμε πριν και με ρωτήσατε και για παλιότερα τι γινόταν, έτσι. Απλά. Ίσως τώρα με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή οτιδήποτε, ναι, άρχισε λίγο να αναδεικνύεται και να μαθαίνει ο κόσμος το ότι βλέπουμε στην τηλεόραση, ναι, για παράδειγμα, τις ειδήσεις και στην νοηματική γλώσσα, όλοι, ναι, λίγο πολύ... Και αυτό είναι ένα βήμα σημαντικό, ναι, όταν στην ότι αρχή υπάρχει, το βλέπαμε στην τηλεόραση... Και ήταν, ναι, τι είναι, ναι, αυτό. Ναι, με τι είναι αυτό, και όμως. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν θα προβάλλεται αυτή η ιδέα της νοηματικής. Θα πάμε λοιπόν και εμείς ένα μικρό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την νοηματική, την ελληνική νοηματική γλώσσα και το ρόλο του διερμηνέα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λόγος Ρωμαϊκός και σήμερα ως θέμα συζητήσεως έχουμε την ελληνική νοηματική γλώσσα και εδώ μέσα από την κουβέντα αναδεικνύεται ο ρόλος και θα το δούμε και στη συνέχεια πόσο σημαντικός είναι του διερμηνέα και πραγματικά πόσο ομορφιά εσωτερική κρύβει η κοινωνία των κοφών ανθρώπων που δεν πρέπει να είναι στην απομόνωση. Αλλά πρέπει να τους εντάσσουμε γιατί υπάρχουν σήμερα τα εργαλεία, οι δυνατότητες, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αγάπη και επαγγελματισμό με αυτή την ιδιαίτερη κοινότητα των κοφών. Τελικά, αγαπητέ στρατή, η νοηματική είναι γλώσσα, για να το κατανοήσουμε, είναι σωστά, είναι γλώσσα? Νομίζω ότι το είδαμε ότι είναι μια γλώσσα που όπως είπαμε έχει τη δική της δομή, γλωσσολογικές έρευνες το έχουν αποδείξει αυτό, ότι είναι μια αυτοτελής γλώσσα. Δυστυχώς όμως και αυτό πρέπει να το πούμε ότι στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα. Έχει αναγνωριστεί επίσημα μόνο ως το 2000, πολύ πρόσφατα δηλαδή, με το νόμο 2817, έχει αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα μόνο στον τομέα της εκπαιδεύσεως. Όχι γενικά ως γλώσσα. Συνταγματική κατοχήρωση δηλαδή δεν υπάρχει. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Μία απόφαση της Βουλής χρειάζεται μόνο, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν έχουμε. Το γιατί δεν έχει αναγνωριστεί δεν το ξέρω και γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί γίνονται αγώνες και από την Ομοσπονδία Κοφών και από τους διερμηνείς. Μα είναι ανάγκη δηλαδή να γίνει πόλεμος για να πιστούν κάποιοι. Η Ουγκάντα την έχει αναγνωρίσει. Εμείς δεν την έχουμε αναγνωρίσει. Δηλαδή και εκεί πάλι πρωτοπορούμε αρνητικά. Ναι, δυστυχώς. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, όσο και αν είναι, φαίνεται τυπικό, ένα τυπικό θέμα είναι. Κοιτάξτε, ακριβώς. Πόσο σημαντικό όμως είναι, γιατί μέσα από την κουβέντα αυτή ίσως να μας ακούσουν και κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αυτό ή να ενώσουν τη φωνή, με όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να κατοχυρωθεί για το ελληνικό κράτος, για να δείξουμε τέλος πάντων την ανθρωπιά μας, το κράτος, το ελληνικό τι κάνει. Και την οργάνωσή μας, έτσι, πόσο σοβαροί είμαστε έτσι, τελικά. Ακριβώς. Από κάποια τέτοια πράγματα δεν κρινόμαστε. Γιατί στην καθημερινότητα ο κοφός όταν βγει έξω, και θέλει να πάει σε μια υπηρεσία, σε ένα δικαστήριο, στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει, στο σχολείο, οπουδήποτε, χρειάζεται να υπάρχει ένας διερμηνέας. Δηλαδή θα έπρεπε, εφόσον κατοχυρωθεί. Αυτό να δούμε, δηλαδή τη συνέπεια στην καθημερινότητα. Να υπάρχει σε κάθε υπουργείο, σε κάθε δημοσία υπηρεσία, σε ένα νοσοκομείο διερμηνέας, να μην ψάχνει ο κοφός, έχω διερμηνέα για να πάω εκεί, και αν δεν έχω, δεν πάω ή τι κάνω. Με λίγα λόγια, εάν αυτό αναγνωριστεί επίσημα ως γλώσσα, θα πρέπει μετά να μεριμνήσει η πολιτεία. Ακριβώς. Να προσφέρει τις υπηρεσίες. Ακριβώς. Στα άτομα αυτά με τις ειδικές ανάγκες που έχουν όσον αφορά την κόφωση. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Όπως είπες, στην καθημερινότητα. Όταν ο και άλλος μια θέλει... προσωπική μου άποψη, συγγνώμη, ίσως, ίσως και αυτός είναι ο λόγος που δεν το κάνουν ή δεν την αναγνωρίζουν ακόμα. Γιατί τώρα αρχίζω και εγώ να κατανοώ ότι δεν είναι απλώς μια αμέλεια για κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα μπροστά και όλο το αφήνουμε πίσω και το ξεχνάμε. Ίσως, δεν ξέρω. Υπάρχουν προσωπική και άποψη. Φαντάζομαι και κατανοώ τουλάχιστον εγώ ότι υπάρχουν υποχρεώσεις. Αλλά όμως ας ξυπνήσουμε, δηλαδή καμιά φορά όλοι ντρέπομαι. Όλοι οι κοφοί είναι ψηφοφόροι. Έτσι. Ναι, ας το δουν και έτσι. Έτσι, ακριβώς. Μήπως το λάβουν υπόψη, γιατί με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, καμιά φορά μας κάνει να ντρεπόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή. Ανέφερε ο ίδιο ότι η Ουγκάντα την έχει αναγνωρίσει ως γλώσσα. Ναι, ναι. Έχω μια προσωπική εμπειρία αυτόν τον καιρό, ιδίως στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας. Ως υποψήφιος διερμηνέας που είμαι, μάλλον να πω κάτι άλλο πρώτα για να δούμε πόσο ανάγκη είναι αυτό. Ο κάθε κοφός έχει δικαίωμα να ζητήσει διερμηνέα από την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Για να πάει κάπου που θα χρειαστεί. Είτε για να πάει να ψωνίσει, είτε για να πάει στο δικαστήριο, είτε για να πάει στο νοσοκομείο, σε οποιαδήποτε ανάγκη του. Και να τον πληρώσει η Ομοσπονδία. Αυτές, ξέρετε πόσους διερμηνείς ή πόσες ώρες μπορεί να καλέσει, έχει δικαίωμα. 25 ώρες ετησίως. Είναι πάρα πολύ λίγες. 25 ώρες ετησίως. Και μετά, εφόσον περάσει 25 ώρες, πρέπει να τον πληρώνει ο ίδιος τον διερμηνέα. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είμαι υποψήφιος διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Εμείς, στα πλαίσια της πρακτικής μας, θα έλεγα, υποχρεούμαστε να κάνουμε κάποιες ώρες διερμηνείας, 120 ώρες διερμηνείας. Έτσι, εξυπηρετούνται οι κοφοί, διότι
σε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα στο πανεπιστήμιο, φωνάζουν ναι, υποψήφιους διερμηνείς που δεν τις πληρώνουν. Με πρόλαβες, γιατί το να πας για μια συγκεκριμένη υποχρέωση που έχει και ανάγκη ο κοφός σήμερα, ειδικά μια έκτακτη περίπτωση του νοσοκομείου που είναι και δύσκολο να αναζητήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που μπορεί να τύχει σε αυτόν τον άνθρωπο. Όμως όταν αυτός ο άνθρωπος σφόδρα επιθυμεί να σπουδάσει, έχει κάνει έναν αγώνα, μια προσπάθεια τεράστια να νικήσει αυτές τις αδυναμίες και με μεγάλη δύναμη εσωτερική φτάνει στο πανεπιστήμιο. Εκεί πώς μπορεί να σπουδάσει ένας κοφός, υπάρχει μέρημνα. Να λοιπόν που το Σύνταγμα της Ελλάδος, και όχι μόνο για τα πανεπιστήμια, θα πάμε στα πανεπιστήμια, αλλά για όλες αυτά που αναφέραμε πριν, λέει μέσα το Σύνταγμα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πού είναι αυτό? Λέει παρακάτω. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη, τη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Πού είναι και αυτό? Πού είναι η ισοτιμία? Τα παιδιά λοιπόν όταν φτάσουν, γιατί όταν μιλάμε για εκπαίδευση κοφών, συνήθως μιλάμε για την πρωτοβάθμια, άντε και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια κανένας δεν το συζητάει, γιατί πράγματι πάνε πολύ λίγοι. Παρ' όλα αυτά όμως μπαίνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί κοφοί φοιτητές, οι οποίοι πραγματικά δίνουν μαθήματα, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι καθηγητές τους. Αυτοί διδάσκουν εμάς. Γιατί παρόλο την ανικανότητα να ακούσουν, έχουν την πρόθεση να σπουδάσουν, να γίνουν ενεργά μέλη στην κοινωνία, να βοηθήσουν, έτσι, να μάθουν κάτι και για τον εαυτό και για τους άλλους. Και αναδεικνύουν και το πόσο πλούσιο ταλέντο έχουν σε πολλά άλλα θέματα. Ακριβώς. Και μπορούν να γίνουν χρήσιμοι επιστήμονες και πολίτες. Φυσικά, όπως όλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διευκόλυνση στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Δεν το χρησιμοποιούν όλοι. Πολλοί δίνουν τις κανονικές εξετάσεις και μπαίνουν κανονικά και φοιτούν. Άλλοι μπαίνουν με ένα ποσοστό. Σαν ειδική κατηγορία. Παρ' όλα αυτά μπήκαν. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα στα πανεπιστήμια δεν είναι κινητικό, να έχει ράμπιση, να έχει οτιδήποτε όπως άλλες μορφές ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όμως το πρόβλημα δημιουργείται μετά. Παράδειγμα, όταν υπάρχει καθυστέρηση διανομής συγγραμμάτων, λέμε. Όταν πρέπει να διαβάσουν σε σύντομο χρόνο, όταν οι συμφοιτητές τους άλλοι τους αποδέχονται, άλλοι όχι. Όλα αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται, όπως είπαμε πριν, από το πανεπιστήμιο με κάποιον διερμηνέα, να υπάρχει και μόνιμα ένας διερμηνέας. Τώρα που εγώ που πηγαίνω στα ΤΕΗ και στο πανεπιστήμιο με κάποιους κοφούς φοιτητές που συνοδεύω και κάνω το διερμηνέα, τα οποία πέραν της πρακτικής που είμαι υποχρεωμένος να κάνω, ήδη την έχω τελειώσει την πρακτική μου, απλά εθελοντικά πηγαίνω, γιατί απλά δεν υπάρχουν άλλοι διερμηνείς που να μπορούν να πάνε τις ώρες που χρειάζονται αυτοί. Εάν υπάρχουν άλλοι, σαφώς προηγούνται, αλλά δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμοι, δεν υπάρχουν τόσοι υποψήφοι διερμηνείς ή διερμηνείς. Βλέπω πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, κάποια μέρα δεν μπορούσα να πάω. Μου ζήτησαν να πάω, δεν μπορούσα να πάω εκείνη την ημέρα. Την άλλη μέρα που πήγα, λέω, τι έγινε χτες? Λέει, απλά δεν παρακολούθησα το μάθημα. Και σκεφτόμουν, κοίταξε τώρα, έχασε ας πούμε το μάθημά του αυτό το παιδί, γιατί δεν υπήρχε ο διερμηνέας εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει το πανεπιστήμιο. Πολλοί δε ακούοντες συμφοιτητές θεωρούν ότι είμαι υπάλληλος του πανεπιστήμιου, γιατί με ρωτάνε από το πανεπιστήμιο πληρώνεστε. Και λέω, όχι, δεν πληρώνομαι, εθελοντικά έρχομαι. Αυτό έχει και την ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό, αγαπητέ στρατή, και αξίζουν συγχαρητήρια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά λειτουργούν εθελοντικά σε εποχές όπου και πνευματικά αλλά και αξιακά η κοινωνία μας διέρχεται μια τεράστια κρίση. Και είναι και σήμερα μια φωνή αντίστασης στην κατρακύλα την πνευματική. Πραγματικά συγχαρητήρια πάρα πολλά αξίζουν σε όλους εσάς. Θα ενδιέφερε ίσως κάποιους τώρα, γιατί πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι και φιλότιμος και ευαίσθητος και το έχει αποδείξει. Και παρόλη την οικονομική εξουθένωση που πνίγεται μέσα από την καθημερινότητα, αναζητά και ίσως θα τον ενδιαφέρε να δει. Ας δούμε μερικά πρακτικά πράγματα όσον αφορά την διερμηνία. Τι είναι η διερμηνία, να δούμε κάποιος που θα δείξει ενδιαφέρον τι μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Η διερμηνία μπορεί να είναι η διερμηνία ενός διαλόγου, παράδειγμα μια συνέντευξη, σε ένα δικαστήριο, σε ένα γιατρό κτλ. Ή ενός μονολόγου,
όταν γίνεται μια διάλεξη, μια παρουσίαση κάποια. Και ο διερμηνές είναι απαραίτητος πάντα όταν δύο άνθρωποι δεν έχουν κοινή γλώσσα. Σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι αυτή. Μπορεί να είναι αγγλική, γερμανική, ιταλική, οτιδήποτε έτσι, με ελληνική αντίστοιχα. Η εργασία του διερμηνέα ποια είναι? Προσπαθεί να ρυθμίσει έτσι την επικοινωνιακή αυτή σχέση, ώστε τόσο ο κοφός όσο και ακούον να έχουν πάντα την ίδια πρόσβαση στην πληροφόρηση και στο αποτέλεσμα βέβαια, και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ίδιες πηγές. Σε μια τάξη μέσα, ας πούμε, μιλάει ο δάσκαλος, πρέπει αυτά τα πράγματα τα οποία λέει να μπορεί να τα ακούσει και ο κοφός και ο ακούον. Ο διερμηνέας λοιπόν ακριβώς παίζει αυτόν τον ρόλο, να μπορεί να βοηθήσει να, ο κοφός να προσλάβει αυτές τις πληροφορίες που πρέπει να προσλάβει. Πρέπει να έχει αμεροληψία, πρέπει να είναι ευέλικτος, υπεύθυνος σίγουρα, γιατί υπάρχει και κώδικας έτσι, διοντολογίας όσον αφορά όλους τους διερμηνείς, πώς θα ντύνεται, πώς θα συμπεριφέρεται, πώς θα ρυθμίζει το χώρο, πού θα στέκεται. Υπάρχει και πρωτόκολλο λοιπόν. Ακριβώς, τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται έτσι, με αποτέλεσμα να επιτυχάνεται ο στόχος, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος, να μπορεί να υπάρχει η σωστή επικοινωνία κοφού και ακούοντος. Δεν πρέπει να παραλείψει να προσθέσει κάτι, δεν μπορεί να πει τα δικά του. Σωστή. Λέει ακριβώς ό,τι λέει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Άρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένας διερμηνέας είναι η φωνή και το αυτή. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται ενδιάμεσα από δύο άλλους ανθρώπους και ό,τι νοηματίζει ο κοφός το λέει. Και γίνεται ο αγωγός δηλαδή. Ακριβώς, για να μπορούν να επικοινωνήσουν όλοι. Γι' αυτό και στην κοινωνία μας που ο κάθε ένας έχει μια οικονομική δραστηριότητα, έτσι και οι κοφοί έχουν οικονομική δραστηριότητα, βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του και σε αυτό το κομμάτι και στην οικονομία της χώρας μας. Δηλαδή. Το ανέφερες αυτό στην αρχή και πραγματικά και εμένα μου δημιουργήθηκε η απορία αυτό πώς ακριβώς μεταφράζεται. Ναι, είναι αυτό ότι μπορεί να βοηθήσει σε μια συναλλαγή. Και οι συναλλαγές είναι καθημερινές. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι κοφοί μπορούν όχι μόνο να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στα κοινά, φυσικά, αλλά μπορούν και να δραστηριοποιούνται, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν τους λείπει το επιχειρηματικό, φυσικά, θα λέγαμε, ακριβώς, ακριβώς. Δαιμόνιο. Δουλεύουν, εργάζονται οι περισσότεροι, προσφέρουν μέσα στην καθημερινότητα όλων μας. Άρα δηλαδή... Και μπορεί να αναδειχθούν και πολύ άξιοι και ακριβώς. Σημαντικοί άνθρωποι. Και μπορεί να... αυτό που είπαμε πριν, ότι αν το κράτος αναγνωρίσει συνταγματικά την γλώσσα και έχει τον διερμηνέα παντού, όφελος θα έχει. Δεν θα μπορεί να ζημιώσει, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, με την έννοια ότι θα πρέπει να πληρώσει κάποιον διερμηνέα, αλλά ουσιαστικά είναι όφελος, γιατί θα υπάρχει αυτή η κίνηση, η οικονομική κίνηση των κοφών, περισσότερη τουλάχιστον από όσο όταν δεν υπάρχει ο διερμηνέας. Και τώρα προσπαθούν οι άνθρωποι και γίνονται. Και νομίζω ότι έτσι... Βλέπουμε αυτό που είπα και πριν, ότι ο κάθε διερμηνέας δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Είναι, ταυτίζεται με τον κοφό και τον ακούοντα, ενδιάμεσα τον οποίο υπάρχει. Και την στιγμή που μιλάνε, που υπάρχει επικοινωνία, είναι η φωνή του κοφού, έτσι, αλλά και το αυτί του κοφού. Όταν μιλάει αυτός ο οποίος κάνει την ομιλία, ο ακούον. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να το πω και νομίζω ότι αυτό το δείχνει ότι ο διερμηνέας μιλάει πάντα σε πρώτο πρόσωπο. Δεν λέει μου είπε αυτός αυτό ή του είπα αυτό ή πρέπει αυτό, αλλά εγώ κάνω αυτό, εγώ λέω αυτό. Είναι πρώτο πρόσωπο. Ταυτίζεται με τον ακούοντα και με τον κοφό. Αυτό πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το γνωρίζαμε νομίζω οι περισσότεροι. Έτσι. Δεν το και έχουμε φανταστεί. Δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι ένας τρίτος, δεν είναι ένας ξένος. Είναι... Αυτό είναι και το νόημα. Ακριβώς. Θα μιλάει κανείς στον πρόσωπο. Υποψήφιος διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, λοιπόν, πες μας Σταθή, αν κάποιος, όπως είπαμε, επιδείξει ένα ενδιαφέρον που ίσως σήμερα να υπάρξουν και καινούργοι ενδιαφερόμενοι. Μακάρι. Μέσα από όσοι μας βλέπουν και μας ακούν, να τους δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Βέβαια. Ποια είναι η διάρκεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πού μπορεί να περάσει, να σπουδάσει, ναι, την γλώσσα αυτή. Εδώ στην Ελλάδα, έτσι, αυτή τη στιγμή, έχουμε τις σχολές νοηματικής γλώσσας, οι οποίες ξεκινάει κάποιος ο οποίος θέλει να μάθει την νοηματική γλώσσα. Ξεκινάει από το πρώτο επίπεδο, είναι 4 χρόνια οι σπουδές, για να πάρει την επάρκεια, είναι το πρώτο πτυχίο.
Και εφόσον μετά από εξετάσεις περάσει και τα καταφέρει και πάρει την επάρκεια, καταρχάς να πω ότι τα 4 χρόνια μπορεί να γίνουν και πιο λίγα αν κάποιος θέλει να κάνει εντατικά, ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να κάνει και 2 χρόνια. 4 είναι όταν πάει κανονικά στην τάξη του σχολείου, αλλά πολλές σχολές κάνουν και το καλοκαίρι εντατικά τμήματα. Τα μαθήματα γίνονται, εδώ στην Αθήνα έχουμε αρκετές σχολές, αλλά υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Εκτός όμως αυτού, μπορεί κάποιος να κάνει και μέσω Skype τα μαθήματα τώρα πλέον με την τεχνολογία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, κάποιες σχολές, αν όχι όλες, οι περισσότερες τουλάχιστον, μπορούν να δώσουν και μαθήματα μέσω Skype. Αν είμαι κάπου σε ένα απομακρυσμένο νησί, σε ένα άλλο μέρος, ναι, ναι, που δεν έχω σχολή κοντά μου, μπορώ μέσω του υπολογιστή μου να κάνω τα μαθήματα αυτά. Όταν λοιπόν τελειώσω τα 4 χρόνια, δίνει εξετάσεις και εφόσον περάσει επιτυχώς, εάν θέλει, συνεχίζει άλλα 2 χρόνια για να πάει πλέον στο επίπεδο της διερμηνίας. Αλλά πλέον... τα 4 είναι για να μάθεις τη γλώσσα. Ακριβώς. Και μετά, και πλέον μετά μαθαίνεις... αν σε ενδιαφέρει να διδάξεις. Όχι, αν σε ενδιαφέρει να είσαι διερμηνέας. Ναι, διερμηνέας, σωστά. Ακριβώς. Είναι ένα βήμα παραπάνω. Ακριβώς. Είναι άλλα 2 χρόνια. Και μετά το πέρας αυτών των 2 ετών είναι πάλι εξετάσεις. Πολύ δύσκολες, θα έλεγα. Και όποιος καταφέρει και τις περάσει, πλέον είναι επαγγελματίας διερμηνέας. Από την επόμενη μέρα είναι επαγγελματίας διερμηνέας. Μπορεί να εργάζεται, να πληρώνεται. Αυτό ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα κίνητρο επαγγελματικά. Σαφώς. Για όσους τους ενδιαφέρει. Σαφώς. Έτσι. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι προφανές ότι θα υπάρχει έλλειμμα. Ναι. Ιδιαίτερα υπάρχει. Στην επαρχία. Υπάρχει. Και εντάξει, δεν ξέρω πόσες είναι οι ανάγκες και ναι. πόσο καλούνται, αλλά πραγματικά, παράδειγμα, είπαμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς, λένε τις ειδήσεις, ή σε πολλά στον ΟΑΕΔ υπάρχουν έμισθοι διερμηνείς. Οπουδήποτε χρειάζονται να κληθούν σε κάποιον κοφό, αλλά και όταν πηγαίνουν τις άλλες ώρες, δεν τους πληρώνει κοφός, τους πληρώνει η Ομοσπονδία. Άρα, δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει κάποιος διερμηνέας, είναι επαγγελματίας και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως επάγγελμα. Όμως, ο στόχος του καθενός δεν είναι, είτε είναι από τις 3 κατηγορίες που είπαμε στην αρχή, που θέλει κάποιος να μάθει νοηματική γλώσσα, δεν πρέπει να είναι το επάγγελμα, η αμοιβή. Μόνο αυτό, γιατί δεν θα είναι αυτός ο σκοπός. Δεν θα μπορέσει να τη μάθει την νοηματική γλώσσα. Λένε πολλοί είναι δύσκολη. Δεν είναι δύσκολη. Αλλά αρκεί αν το αγαπάς κάτι, το κάνεις. Η δική σου εμπειρία που ακολούθησες στον τρίτο δρόμο, ακριβώς, το επιβεβαιώνει αυτό. Ότι το έκανες με αγάπη, και... εθελοντικά, χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση είτε από το συγγενικό σου περιβάλλον, ούτε και από το επαγγελματικό σου. Ακριβώς. Οπότε αυτό. Και υπάρχουν πολλοί. Τώρα στα πανεπιστήμια που σας είπα ότι πηγαίνω, πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι υπήρξαν πολλοί φοιτητές, ακούοντες, οι οποίοι όταν είδαν ότι μιλούσαμε και θέλοντας να έρθουν σε επαφή με την συμφοιτήτρια ή τον συμφοιτητή του, τον κοφό, ναι. Με ρωτούσαν πληροφορίες και θέλουν να μάθουν νοηματική γλώσσα ακριβώς για να μπορούν να επικοινωνούν. Είμαστε. Με τη συμφοιτήτριά του ή με το συμφοιτητή. Να λοιπόν ένα ερέθισμα το μέσα. Οποίο έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στους κοφούς, στα κοφά παιδιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι είδανε κάποιους να θέλουν να μάθουν τη γλώσσα τους για να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ. Όταν ήρθαν κάποια παιδιά και μου είπανε πες την κοπέλα να έρθει στην παρέα μας και της το είπα, μου λέει συνήθως δεν με καλούν στις παρέες. Λέω να, αυτό σε θέλουν τα παιδιά. Και ήταν εκεί καμιά 15 φίλοι οι οποίοι δείξαν ενδιαφέρον. Πώς λέμε αυτό, πώς λέμε εκείνο, πού μπορώ να μάθουμε νοηματική γλώσσα. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Ναι, είναι πραγματικά ελπιδοφόρο μήνυμα. Εν κατακλείδη, αγαπητέ στρατοί, τι θα μπορούσαμε να πούμε και τι μήνυμα θα μπορούσαμε έτσι να στείλουμε στους φίλους μας που μας βλέπουν. Είδαμε τα της νοηματικής, τα είπαμε όλα νομίζω και πόσο χρήσιμη είναι σε όλα τα στάδια της κοινωνικής ζωής του κάθε ενός ατόμου. Όπως λέω, κανένα άτομο δεν είναι ίσο με το άλλο. Έχουμε διαφορετικές γνώσεις, διαφορετική δύναμη, διαφορετικό ύψος κτλ. Αλλά όλοι είμαστε ισότιμοι. Και για αυτή τη ισοτιμία, που δυστυχώς δεν είναι αυτονόητη, πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει όλοι να παλέψουμε γι' αυτό. Η συμμετοχή αυτών των κοφών στην ευρύτερη κοινωνία προϋποθέτει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε, να αποδεχθούμε αυτή τη διαφορετικότητα που έχουν από τους ακούοντες. Και οι ακούοντες πρέπει να είμαστε εμείς οι οποίοι παλεύουμε μαζί με τους κοφούς, όχι για τους κοφούς. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν τους βλέπουμε με άλλο μάτι, με λύπηση ή με οτιδήποτε. Και φυσικά προς όφελος όλων αυτοί οι υπάλληλοι που έχουμε να κάνουμε. Μέχρι βέβαια αυτή η αποδοχή έτσι να γίνει πραγματικότητα, νομίζω ότι οι κοφοί βιώνουν και θα βιώνουν διακρίσεις, προκαταλήψεις στην καθημερινή τη ζωή που υπάρχουν σίγουρα και στις συναλλαγές με τους ακούντες. Αλλά
όλοι οι κοφοί και ήθελα να το περάσουμε αυτό έτσι σαν μήνυμα, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλά μηνύματα βγαίνουν από την όλη μορφή έτσι, αυτή κουβέντα που κάναμε. Αλλά οι κοφοί μαζί και οι διερμηνείς, ως φωνή, όπως είπαμε, των κοφών, φωνάζουν για αυτή τη συνταγματική αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Που είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Και είναι κάτι τέτοιο ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το κράτος μας, την οικονομία μας, τις δύσκολες εποχές που ζούμε, θα βοηθήσει όλους μας. Ευχαριστούμε αγαπητέ μου στρατή, ευχαριστούμε αγαπητέ στρατή Σημαντήρη για την ευκαιρία που μας έδωσες να ανακαλύψουμε αυτό τον τόσο όμορφο κόσμο των κοφών που με την εκοφαντική σιωπή τους, θα το ξαναπώ, δίνουν μηνύματα ανθρωπιάς, αισιοδοξίας, αρκεί να μπορέσουμε να ανοίξουμε εμείς την πόρτα να επικοινωνήσουμε να μαζί. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας και έτσι, να τους ακούσουμε. Να ανοίξουμε τα αυτιά. Καταπληκτικό. Να ανοίξουμε τα αυτιά να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αγάπητοι μου, φιλία σας.